Η τρίτη μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο, μετά το Τόκιο και τη Νέα Υόρκη, είναι η Μόσχα. Στη ρωσική πρωτεύουσα κατοικούν και 5.000 Έλληνες, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι ποντιακής καταγωγής. Είμαστε στο κέντρο, στην καρδιά της Ρωσίας και στην καρδιά της Μόσχας, κοντά στην Κόκκινη Πλατεία. Σε αυτή την πόλη μένουν περίπου 12 εκατομμύρια άνθρωποι. Οι Έλληνες που βρίσκονται εδώ μετράνε περίπου 5.000 μόνο. Όμως αυτή η μικρή κοινότητα των Ελλήνων κατάφερε τα τελευταία 25 χρόνια να στιγματίσει την παρουσία τους με έργα είτε στο επιχειρηματικό κομμάτι της οικονομίας της Ρωσίας, στο εμπορικό και στην πραγματική οικονομία παραγωγής, αλλά και στο πολιτισμό. Οι γονείς μας, οι παππούδες μας πάσχεζαν από πολλά, πέραζαν από πολλά περιπέτεια. Ναι, ήρθανε στη Ρωσία όταν έφυγε ρώσικος στρατός από τη Τραπεζούντα, με καράβια έσωσαν τη ζωή σου. Περίπου 20 χρόνια ζούσαν ήσυχα, με ειρήνη, με πρόοδο, ήταν εκεί στη Ρωσία. Ιδιαίτερα στο Κρασναδάρ περιοχή, ελληνικά σχολεία, θέατρα, όλα, και αμέσως όλα αυτή η καλή ιστορία κλείστηκε, ναι, λόγω σταλινικές διωγμές το 1937-38, δεκάδες χιλιάδες Έλληνας θύματα σκοτώθηκαν και σε 4 χρόνια, το 1942, τους διώξαν στο εξορία. Πολλοί Έλληνες που ζουν σήμερα στη Μόσχα ασχολούνται με επιχειρήσεις. Γεννήθηκα στο Καζαχστάν, που στείλανε τις γονείς μου εξορία το 1948. Το 1975 οι γονείς γυρίσανε στη Μαύρη Θάλασσα που ζούσαν πριν, και από εκεί το 1990 έφυγα μαζί με τους συγγενείς μου για πάντα στην Ελλάδα. Τότε ήταν η Σοβιετική Ένωση. Μετά από 5 χρόνια που γκρέμισε η Σοβιετική Ένωση και επιτρέψανε να κάνουμε εδώ αυτά που παλιά μας απαγορευόταν, ήρθα εδώ με δείγματα από Ελλάδα για να ξεκινήσω τη δουλειά μου εδώ πέρα. Ασχολούμαι και με υφάσματα για κουρτίνες και αξεσουάρ για ρούχο. Είναι πάνω από 40.000 είδη. 40.000 είδη. Τα πιο πολλά προσπαθώ να αγοράσω από Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλά καλά βιοτεχνία, εργοστάσια που παράγουν και προσπαθούν και τους βοηθάμε να είναι όρθιοι. Εκεί πάνω από 200 άτομα δουλεύουν στην Ελλάδα, δουλεύουν για πάρτι μας, έτσι. Η Ελλάδα βγάζει σε ορισμένα κομμάτια και καλύτερα, όμως φτηνότερα. Το Μολολαβέ είναι μια ελληνική ταβέρνα στο κέντρο της Μόσχας. Για να φάει κανείς εκεί πρέπει να κλείσει τραπέζι τουλάχιστον μια εβδομάδα νωρίτερα. Εδώ και 2-3 χρόνια που έχουμε ανοίξει, ήταν η ιδέα του συνεταιρό μου, του Αλέξου Καρολίδη, να ανοίξει το μαγαζί. Είναι καθαρά ελληνική κουζίνα, μοντέρνα ελληνική, κάνουμε κάποια παραδοσιακά πράγματα. Έχουμε τους χορούς μας, σπάμε κανένα πιάτο, χορεύουμε κανένα σιρτάκι. Τα κλασικά, τα ελληνικά που κάνει ο κάθε Έλληνας που βρίσκεται έξω. Ο κόσμος εδώ πέρα διασκεδάζει με ελληνικές γεύσεις και καταλαβαίνει πιο όμορφα και τη γαστρονομία μας, γιατί άμα συνδυάζει το ελληνικό κρασί, το τσιμπουράκι και το ουζάκι με τις γεύσεις που προσπαθούμε εμείς να δώσουμε εδώ, πιάνει όλο το νόημα. Μας βοηθάνε εννοείται και οι σεφ μας, και ο executive chef, και ο brand chef, και ο ζαχαροπλάστης μας, οι οποίοι όλοι έχουν έρθει από Ελλάδα, μας βοηθάνε εδώ πέρα στο έπακρον και έχουν δώσει το καλύτερο σε αυτό, σε αυτόν τον τομέα. Όλα αυτά τα βιώματα με σημάδεψαν και ήμουνα μάρτυρας μιας ιστορικής εποχής της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης. Τα έζησα εγώ σαν πολίτησα της χώρας, σαν Ελληνίδα, γιατί το ελληνικό στοιχείο μας ήταν σε αυτή τη χώρα ένα, ίσως για τη μεγάλη χώρα, μια σταγόνα ανθρώπων, μια μειονότητα. Όμως εμείς οι ίδιοι πάντα θεωρούσαμε ότι είμαστε πολλοί, είμαστε μεγάλη κοινότητα, χωρίς να ξέρουμε ποιοι είμαστε, χωρίς να ξέρουμε και την ιστορία μας, χωρίς να ξέρουμε πόσοι είμαστε. Και όλα αυτά και πολλά άλλα κατέγραψα στο βιβλίο μου που θα γίνεται αύριο η παρουσίαση στη Μόσχα, μεταφρασμένο στην ρωσική γλώσσα. Το βιβλίο λέγεται «Μια βαλίτσα μαύρο χαβιάρι» και είναι αλήθεια ότι και οι Ρώσοι λίγα πράγματα ξέρουν για μας και το βιβλίο βοηθάει να γεφυρώνει αυτή τη, συναισθηματικά γεφυρώνει αυτή τη σχέση με, με τους Ρώσους αναγνώστες. Ο Δημήτρης Ελευθεριάδης είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καλίνιγκραντ. Όλος παραδόξως, αν και κατάγεται από πόντιους γονείς, η ελληνική πρεσβεία δεν του χορηγεί ελληνικό διαβατήριο. Για μένα η πελαγία είναι να πάω εκεί στην Ελλάδα, βέβαια. Θέλω να πάω εκεί, να μένω εκεί, να κάνω δουλειά εκεί με το οικογένεια μου. Θέλω τα παιδιά μου να ζουν εκεί. Έτσι θέλω. Λόγω κρίσης δεν πας. Όχι, δεν έχει κρίση, δεν μπορώ να κάνω τα χαρτιά μου. Αυτό. Δεν μπορώ να κάνω τα χαρτιά σου. Δεν μπορώ. Γιατί? Έχω ποντιακή καταγωγή, μα δεν έχω ταυτότητα. Δεν έχω ελληνική υπηκότητα. Εμείς Έλληνες μένουμε στην Ρωσία. Μα δεν έχουμε κάτι νόμος, ξέρω εγώ, τι πρέπει να κάνουμε για να παίρνουμε ταυτότητες.